Είναι η δεύτερη φορά που ο γνωστός καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης πέφτει θύμα διαδικτυακής απάτης. Αν και τώρα το αντιμετωπίζει με χαμόγελο και χιούμορ, την πρώτη φορά μας λέει αγχώθηκε και έσπευσε να το καταγγείλει στην αστυνομία. Όλα ξεκίνησαν πριν ένα χρόνο, όταν φίλοι και γνωστοί του τον ειδοποίησαν πως τον είδαν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διαφημίζει θαυματουργά σκευάσματα που καθαρίζουν τα αγγεία. Πώς γίνεται, θα σας πω αυτή η ιστορία. Συνήθως σε παίρνουν φίλοι και σου λένε ότι είδαμε στο Facebook να σας, και σας παρακαλώ σταματήστε το γιατί γίνεστε ρεζίλοι. Έτσι έγινε και την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά λοιπόν πρέπει να σας πω ότι πανικοβλήθηκα, ήμουν στη Θεσσαλονίκη, πήγα στην ασφάλεια, έκανα μήνυση. Ταυτόχρονα προσπάθησα να γράψω στη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος, κάτι που έκανα. Το είδαν μάλλον μόνοι τους, αυτό που λέγεται ελληνικά χώαξης. Και ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα, παίρνει το δρόμο του, μένει για αρκετές μέρες αυτό εκεί, το βλέπεις ας πούμε και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Κάποιοι βρίσκονται που λένε αποκλείεται, είναι λάθος, γιατί μερικές φορές είναι εξόφθαλμα χαζό. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι καθηγητής πνευμονολογίας, τι σχέση έχω με τα αγγεία, να καθαρίζω αγγεία, καταλάβατε, αυτός που κάλεκα, υπάρχουν κάποιοι που δεν ξέρουν. Για την υπόθεση την προηγούμενη πρέπει να σας πω ότι μετά από αρκετό καιρό με ειδοποίησαν από την αστυνομία ότι δεν βρέθηκε κάτι και να αποσύρω τη μήνυση και κάπως έτσι έγινε μετά από 2-3 μήνες. Πριν λίγες ημέρες συνέβη για δεύτερη φορά, αφού πάλι εμφανιζόταν να διαφημίζει ένας πνευμονολόγος ρόφημα που καθαρίζει τα αγγεία και έτσι οι άνθρωποι αποφεύγουν τα εγκεφαλικά επεισόδια. Φάνηκε ότι είναι μια εταιρεία από το Βέλγικη που παίρνει κομμάτια από κάποιο άλλο site ελληνικό που υπήρχε κάποια συνέντευξή μου και με αυτό κτίζουν ας πούμε μια καινούργια σελίδα την οποία πλασάρουν με αυτόν τον τρόπο. Και μπορεί να μπεις μέσα και με την κάρτα σου να βάλεις χρήματα και να πάρεις πράγματα απαράδεκτα. Ας πούμε που θα σας έλεγα ότι αν δεν ήταν τόσο χοντροειδός, ας πούμε, για κάποιον που ξέρει βλακώδη, θα έλεγα έτσι, νομίζω μπορεί να παρασύρουν κάποιους ανθρώπους. Σε αυτή την περίπτωση, να σας πω, έχω γίνει ακόμα καλύτερος και κατάφερα να μπω στο Facebook τώρα, στη σελίδα του Facebook, σε ένα ειδικό κομμάτι που λέει ότι δηλώνεις αν είναι παραπλανητικά αυτά. Το έχω δηλώσει, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει η σελίδα να είναι χορηγούμενη, άρα κάποιος πλήρωσε, ας πούμε, για αυτό το πράγμα. Φαίνεται να λέω να έχω μια συνέντευξη με κάποιο δημοσιογράφο αθηναϊκού καναλιού, που για άλλο θέμα ήταν η συνέντευξη αυτή. Αυτή αναπαράγεται τώρα, δεν φαίνεται ότι μιλάω, ας πούμε. Αλλά νομίζω τώρα το Facebook, κάτι που δεν το είχα κάνει την προηγούμενη φορά, θα το σταματήσει. Γιατί το έχω δηλώσει με υπεύθυνα, ας πούμε, ότι νομίζω ότι είναι κάτι που αναμενόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, που κανένας δεν μπορεί να προστατευτεί και δεν ξέρει τι θα ανεβάσει κάποιος άλλος. Αυτό θέλω να πω. Ο κύριος Γουργουλιάνης με ανακοίνωσή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το διαψεύδει και καλεί τον κόσμο να αγνοήσει τέτοιου είδους διαφημίσεις.